Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αν έχετε διαβάσει την πρώτη σελίδα στο Zoogla.gr σίγουρα θα είστε ενημερωμένοι για το δημοσιονομικό κενό το οποίο, για το οποίο προειδοποιεί το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στα μέσα του επόμενου έτους, ότι δηλαδή το δημόσιο χρέος μετά το τέλος του μνημονίου θα είναι μια δύσκολη υπόθεση για όλους μας. Βόμβα για το χρέος, έκθεση βόμβα είναι ο τίτλος. Κούρε λοιπόν τον κόκκινο του κινδύνου, καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρξει αδυναμία εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους στα μέσα του επόμενου έτους. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά, αλλά εκείνο το οποίο χωρίς καμία αμφιβολία σημαίνει είναι ότι θα ξυλωθούμε λίγο παραπάνω από αυτά που έχουμε πληρώσει για να μπορέσει το κράτος να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Ο Λάμπρος Παναγιώτου είναι στη Βουλή. Είναι και ο άνθρωπος που έβγαλε το θέμα και κινήθηκε γρήγορα ώστε το Zoogla.gr να είναι πρώτο στην ενημέρωση. Γεια σου Λάμπρο. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται? Χαίρεσαι όταν ακούς τέτοια. Έκανα την καρδιά περβόλη το κόσμο όμως με αυτό, όπως έγινε και η δική μας. Ήταν μια σφαλιάρα. Η είδηση πρέπει να κινείται γρήγορα, ο κόσμος να ενημερώνεται. Αυτή είναι η δουλειά μας. Μέσα όλα εκτός από το έγκυρο πρέπει να είναι και το γρήγορο, το έγκαιρο. Για πες μας τώρα. Όταν είδα εγώ εδώ στην έκθεση ότι από το δεύτερο εξάμεινο του 2014 οι πόροι που διαθέτει η χώρα δεν θα υπαρκούν για να καλύψει τις υποχρεώσεις προς πληρωμή των τόκων, με έπιασε κρύος υδρότας για τα δάνεια που έχει λάβει, λέει. Δηλαδή, συγκεκριμένα, δεν θα υπαρκεί το πρωτογενές πλεώνασμα, αυτό που μας λένε που θα το μοιράσουν, περίσσευμα φόρων πάνω από τις δαπάνες. Από το δεύτερο εξάμεινο του 2014 οι πόροι που διαθέτει η χώρα δεν θα υπαρκούν για να καλυφθούν υποχρεώσεις για την πληρωμή τόκων και δανείων, που σημαίνει από πού θα τα πάρει, από τους μισθούς και τις συντάξεις. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Βασική, λέει, η παραδοχή μας είναι ότι το χρέος δεν πρόκειται να τηθεί στη τροχιά μείωσης και να γίνει βιώσιμο ως το 2020-2022 αποκλειστικά με εθνικές προσπάθειες αποταμίευσης. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να κουρευτεί. Πρέπει να επιμηκυνθεί. Πρέπει κάτι να γίνει. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει με εθνικές προσπάθειες αποταμίευσης. Αποκλειστικά. Δεν θα γίνει βιώσιμο. Είναι αυτό που έλεγε και ο Σταϊκούρας ανοίγω το χρόνο. Το χρέος μας δεν είναι βιώσιμο. Το οποίο δεν είχε να το διαψεύσει, το είπε σε κάποια εφημερίδα. Όλοι ο Σταϊκούρας και ο Στουρνάρας το αποσιωπούσε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άντε, ξέρω. Ο ένας το λέει και ο άλλος το κρύβει. Βέβαια μιλάει ότι δίνει και κάποιες. Το στρογγυλεύει λιγάκι στο τέλος. Μας δίνει, δηλαδή, λέει πώς πρέπει να κινηθούμε. Αν θέσουμε δηλαδή τώρα θέμα κουρέματος, λέει, όλες οι άλλες οι χώρες θα αρχίσουν να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται. Οπότε γι' αυτό λέει ο Στουρνάρας δεν σηκώνει τους τόνους και πάει σιγά σιγά στα μουλοχτά. Μήπως και δουν ότι οι μεταρρυθμίσεις προχωράνε και κάποια στιγμή δεχτούν κάποιο κούρεμα. Αλλά να πάμε, λέει, έτσι χοντρά για το κούρεμα, δεν πρόκειται. Άξιο. Στις άλλες χώρες, Λάμπρο, γνωρίζουν ότι η μηχανή κινείται. Παράγει δηλαδή. Και ότι οι χώρες εξάγουν. Και βεβαίως με τη σχετική βοήθεια θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν χωρίς μεγάλες θυσίες. Εδώ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Η χώρα δεν εξάγει, δεν παράγει. Δηλαδή αυτά που εξάγει δεν είναι τόσο ισχυρά ούτως ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να είναι μια χώρα με υποσχόμενη εκτός από την ανάπτυξη και την αποπληρωμή του χρέους της. Επομένως οι θυσίες είναι ανθρώπινες, αλλά θεωρώ ότι η υπομονή του κόσμου έχει φτάσει στο μηδέν. Επομένως τι να πάρεις από το πτώμα, την πτωμαίνη του, τη μυρωδιά του? Οι κύριοι αυτοί θα πρέπει να αποφασίσουν κάποια στιγμή ότι βασανίζεται ένας λαός 10 εκατομμυρίων χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς να μειώνεται το χρέος. Και ως εκ τούτου, εκεί θα πρέπει να πάρουν τη μεγάλη απόφαση, που δεν είναι καθόλου μεγάλη για αυτούς, ένα τεράστιο παραμύθι, ταλαιπωρούν για τους λαούς τους και περνάνε το μήνυμα ότι οι Έλληνες φταίνε, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Την Ελλάδα την έχουν ξεφτυλίσει εντελώς. Δηλαδή, εκτός του ότι την εκμεταλλεύτηκαν με τις αμυντικές δαπάνες, τις Ζήμενς, τα Σιφοράι, τις Ολυμπιάδες και ό,τι άλλο παιχνίδι έπαιξαν στο τομάρι της, τώρα έρχονται να την αποδυναμώσουν εντελώς και να αγοράσουν μπιρ παρά τα πάντα. Την πτωχεύουν δηλαδή κυριολεκτικά, ούτως ώστε να την αγοράσουν φθηνά. Αυτό είναι. Ναι, αλλά αυτό είναι το παραμύθι αυτό. Το έχει στην έκθεση. Δεν μπορεί να το δέχεται η πολιτική ηγεσία.
Ξέρετε τι γίνεται εδώ, λέει, πολύ μεγάλα χρέη σε απόλυτα μεγέθη γίνονται ανεξέλεγκτα, μη βιώσιμα δηλαδή, προκαλούν αβεβαιότητες και κινδύνους με αποτέλεσμα δανειστές να απαιτούν υψηλά πριν ρίσκο. Ας ψάξουμε να βρούμε και τον κύριο Δούκα, τον πρώην Δούκα, τον Πέτρο, τον πρώην Ταμεία εδώ πέρα, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί το κατέχει το πράγμα πολύ καλά και είναι ο άνθρωπος που φωνάζει ότι χρειάζεται να γίνει ένα γενναίο κούρεμα, ούτως ώστε να μπορεί η χώρα να ξαναπάρει ανάσα. Δηλαδή να παράξει και να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Έχουμε και τον Δημήτρη Τσαγκάρη, τον οικονομολόγο. Κύριε Τσαγκάρη. Να πω και το τελευταίο πριν μιλήσω στον κύριο Τσαγκάρη, γιατί κάνει και μια πρόταση για συνολική λύση του προβλήματος. Αν παραδείγματος χάρη συμφωνηθεί ένα μορατόριο διακοπή της πληρωμής όλων ή μέρους των τόκων για 4-5 χρόνια ή και περισσότερα χρόνια τα αντίστοιχα, που θα μπορούσαν να επενδυθούν, αυτό λέει. Να βάλω και αυτή τη διάσταση. Συγγνώμη που παρεμβαίνω. Όχι, καλά κάνεις και αυτό το λέει ο Γλέζος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι, αλλά το λέει τώρα και το. Ναι, αυτό το φωνάζει ο Μανώλης Γλέζος πολύ καιρό και να πάρουμε και το Μανώλη. Να κάνουμε ένα χρεοστάσι, το λέει απλά, λαϊκά. Ένα χρεοστάσι, ρε αδερφέ, να πάρουμε ανάσα. Να παράξουμε, να κινηθεί η μηχανή, να αρχίσει να λειτουργεί, να ανεβάζει στροφές για να αποπληρώσουμε. Χωρίς χρεοστάσι, μην φύγεις, θέλω εκεί γιατί θέλω τις αντιδράσεις τώρα. Σίγουρα θα έχουν δημιουργηθεί αντιδράσεις μες στη Βουλή. Δεν είναι δυνατόν να σιωπούν όλοι. Με ακούς, Λάμπρο? Ακούω. Βέβαια, ακούω. Έχεις κάνει ρεπορτάζ σιωπούν όλοι, υπάρχουν αντιδράσεις? Τώρα έχουν αυτή τη στιγμή ψηφοφορία για άρση ασυλίας, αλλά για άσχετο θέμα, το για τον αυτή των βουλευτών. Είχαμε και μια φασαρία με τον Ψυχάρη που είπε ότι εγώ δεν θα καθίσω εδώ μέσα στα έδρανα με δολοφόνους. Μετά όμως είπε, διευκρίνησε, δολοφόνους δημοκρατίας. Το έκλεισε ο Μαρκογιαννάκης στο μικρόφωνο για να μην δοθεί ένταση. Δεν παρενέβησαν οι βουλευτές Χρυσής Αυγής, οπότε έληξε το θέμα εκεί. Αυτό μόλις τελειώσει η ψηφοφορία, εγώ με απελευθερώνω για 5 λεπτά και έρχομαι αμέσως. Ο βουλευτής Ψυχάρης είπε τέτοιο πράγμα? Ναι. Μάλιστα. Παίρνοντας το λόγο, λέει ότι δεν μπορώ να ανεκτώ να κάθομαι στα ίδια έδρανα μαζί με δολοφόνους. Βέβαια το διόρθωσε μετά και λέει με δολοφόνους της Δημοκρατίας. Αν είναι και δολοφόνοι, πρέπει να το πει κάποιος, αλλά. Έβαλα άλλο θέμα τώρα, άλλη διάσταση. Σε 5 λεπτά θα σας φέρω και τις αντιδράσεις από το. Να σου πω, ερωτοτροπούν. Θέλω να προλάβω όλα, να προκάμω. Ερωτοτροπούν, έτσι, με τον κίνδυνο αυτοί οι κύριοι όλοι. Τέλος πάντων, για να πάμε στον Δημήτρη Τσαγκάρη. Κάνε το ρεπορτάζ σου να να σε βγάλουμε πάλι, να δούμε τι αντιδράσεις υπάρχουν για αυτή την εμπάση περιπτώσει, την κατάληξη που είχαν από το Γραφείο Προϋπολογισμού, για αυτό το συμπέρασμα. Κύριε Τσαγκάρη. Καλημέρα και από μένα. Αυτό το λέγατε εσείς βέβαια, το λέτε εδώ και καιρό, γιατί κάθε... Έχω δημοσιευμένο άρθρο, αγαπητέ Μάκη, στις 24 Οκτωβρίου του 2011, με τίτλο «Αν η χρεοκοπία είναι συντεταγμένη, ας είναι τουλάχιστον μεγάλη». Όταν κάποιοι διαβεβαίωναν ότι ελέγχεται το δημόσιο χρέος της χώρας, μέσα από την συνεισφορά των ιδιωτών, τον περίφημο PSI, και μάλιστα πανηγύριζαν, και πανηγύριζαν, ξέρεις, αυτό το οποίο εμένα με περιεργεί είναι ότι βλέπω την ελληνική πλευρά να πανηγυρίζει για διαπραγματεύσεις, τις οποίες στην πράξη ουδέποτε έκανε. Διαχειρίζεται παθητικά όλη αυτή την ιστορία του δημόσιου χρέους από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε. Δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το να ερμηνεύσει το παρελθόν και να δώσει ένα όραμα για το μέλλον, να εξηγήσει δηλαδή γιατί συνέβη αυτό που συνέβη στη χώρα αυτή. Και εντωμεταξύ, μέσα από ασυνάρτητες εκλογές, ασυνάρτητες σε σχέση με τα γεγονότα εννοώ, έχει προσπαθήσει να πάρει εξουσιοδοτήσεις από την κοινωνία, από όλους εμάς μέσα από την ψήφο μας, για να χειριστεί ένα θέμα το οποίο ουδέποτε συζητήσαμε. Δεν συζητήσαμε δηλαδή ποτέ για το αν μας συνέφερε η ένταξή μας στο ευρώ. Δεν αναλύθηκε αν μπήκαμε με ωρεοποιημένα στοιχεία. Δεν αναλύθηκε αν μπήκαμε με περιορισμό. Δηλαδή με τον περιορισμό της νομισματικής, όχι μιας απλής νομισματικής ένωσης, αλλά της πολιτικής ένωσης Ευρώπης, που ήταν ο στόχος. 12 χρόνια μετά, 10 χρόνια ουσιαστικά μετά την ένταξή μας στο ευρώ, έχεις μια Ελλάδα πτωχευμένη, χωρίς κανένα ένοχο, χωρίς κανένα υπεύθυνο, εφαρμόζεις μια φορολογία για να εμφανίσεις ένα ψευτοπλεώνασμα με μια υπέρμετρη φορολογία η οποία δεν είναι βιώσιμη. Και το 2014 έχει εξαγγελθεί η έκτακτη εισφορά, θυμίζω, την οποία την έχουν παρατείνει μέχρι το 2016, την έκτακτη εισφορά στο ε1 του καθενός. Έχεις πρωτότυπους φόρους διευρωπαϊκά, δηλαδή έχεις το ακριβότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη, από τους ακριβότερους συντελεστές στη φορολογία εισοδήματος, από τους ακριβότερους έμεσους φόρους.
Προχτές ανακάλυψες ότι πρέπει να βάλεις φόρο πολυτελείας στο αυτοκίνητο που είχα, που χρησιμοποιούσα το 2012. Δηλαδή εδώ έχει τρελαθεί ο φορολογικός νομοθέτης κυριολεκτικά, αρπάζοντας από την περιουσία του καθενός. Βλέπουμε πρώτον πυλών σχέδια νόμου του Υπουργείου Οικονομικών να δέχονται τα ακίνητα του καθενός και να παρακρατούν το υπερβάλλον ποσό της αξίας που χρωστάς έναντι μελλοντικών χρεών. Λοιπόν, και έτσι προσπαθούν να εμφανίσουν ένα ψευτοπλεώνασμα και βεβαίως είναι ασήμαντο αυτό το πλεώνασμα και να εμφανιστεί σε σχέση με αυτό που περιγράφουμε σαν συνολικό δημόσιο χρέος. Να πω με απλά ελληνικά τώρα, γιατί η γλώσσα των οικονομολόγων ενίοτε δεν γίνεται καταληπτή από τους απλούς ανθρώπους. Το πρόβλημά μου, Μάκη, και βοήθησε με σε αυτό, είναι ότι αν εγώ λαϊκίσω, θα θεωρηθεί ότι πολιτικολογώ. Δεν θα λαϊκίσω. Αυτό προσπαθώ να αποφύγω. Δεν θα λαϊκίσουμε. Ναι. Τα έσοδα λοιπόν από όλα αυτά τα χαράτσια και τους έμεσους φόρους και ό,τι προσπαθούν, που είναι προϊόντα των απέλπιδων προσπαθειών που κάνουν να μαζέψουν χρήματα. Ακριβώς, σε σχέση, με άλλο τη φοροδιαφυγή. Σε σχέση με την ικανοποίηση του χρέους, είναι ασήμαντο. Επομένως, θυσιάζουν τον κόσμο τζάπα και βερεσέ. Εν τέλει, ναι. Παίρνουν την περιουσία του κόσμου χωρίς να ανταποκρίνεται στη μείωση του χρέους. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι χάνουμε ο καθένας τη μισή μας περιουσία για την πατρίδα, αλλά η πατρίδα θα αποπληρώσει το χρέος και ξεκινήσουμε από το μηδέν, πιστεύω ότι θα το κάνει πολλοί κόσμος. Ναι. Θα τελειώναμε όμως με το βάσανο αυτό. Ναι, αλλά δεν έχει αλλάξει τώρα το κράτος. Τώρα χάνουμε την περιουσία μας χρωστώντας περισσότερα. Δεν έχει αλλάξει το κράτος. Δεν έχει αλλάξει σε τίποτα το κράτος. Είναι έτσι. Χάνουμε την περιουσία μας χρωστώντας περισσότερα. Ναι, ου. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Και επομένως, ήδη και σε απόλυτο νούμερο περισσότερα και ακούμε μάλιστα και από επίσημα χείλη ότι η Ελλάδα θα βγει του χρόνου στις αγορές. Να κάνει τι μια χώρα στις αγορές που χρωστάει 180% του ΑΕΠ. Και που παράγει τι, τρίχες. Που παράγει τι, που εξάγει τι. Η συμφωνία μας με την Ευρώπη είναι ότι ανήκουμε στο κλαμπ και ότι το χρέος μας θα είναι 60%. Αυτό λέει το γερμανικό δημοσιονομικό σύμφωνο σταθερότητας. Ο στόχος μας είναι να πάμε σε χρέος 60% του όποιου ΑΕΠ μας. Το ΑΕΠ, για να μην μπερδεύουμε λοιπόν τους τηλεθεατές και τους ακροατές μας, είναι ο τζίρος του μαγαζιού που λέγεται Ελλάδα. Το ακαθάριστο και ελληνικό προϊόν. Ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Εθνικό προϊόν. Το ακαθάριστο αυτό, ο τζίρος του μαγαζιού Ελλάδα. Όχι ο προϋπολογισμός. Ο τζίρος του μαγαζιού που λέγεται Ελλάδα. Το κάναμε και εθνικό. Ελληνικό λοιπόν έπρεπε να είναι. Ακαθάριστο ελληνικό προϊόν. Ναι, τι εθνικό τώρα. Είναι, άσε με τώρα που βλέπω σημαίες εθνικό και παπαδαριό από πίσω. Ναι, ναι. Υπάρχει αυθαίρετο. Πήγαινε να δεις όλους τους αυθαίρετους οικισμούς. Ο Άγιος Ιερόδεος, ο Άγιος Νικόλαος, λέει ο δικαστής, θα καμφθεί προ του Αγίου. Ναι. Ναι, με σεβασμό στο θρησκευτικό συνέστημα. Δεν το συζητώ. Ναι. Αλλά είναι τώρα εθνικό, ακαθάριστο προϊόν. Νομίζει ο άλλος ότι παλεύει για το έθνος. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Ελληνικό, το κρατικό ακαθάριστο προϊόν. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Κάθε μέρα δε ακούμε και ένα καινούριο φρούτο. Προχτές ανακοίνωσαν ότι αυξάνεται την παρακράτηση από το 20% στα μπλοκάκια στο 26%. Σήμερα διαβάζω στην ειδησιογραφία οι εισφορές του ΤΕΒΕ που 200 χρόνια που ζούμε ήταν αναδίμηνο, τις πάνε τώρα μήνα-μήνα γιατί έχει πρόβλημα το ΤΕΒΕ. Δηλαδή κάθε μέρα φαντάζονται και ένα καινούριο εισπρακτικό μέτρο, το οποίο μειώνει τη ρευστότητα του πολίτη. Λοιπόν, είναι κλειστές. Θα μου επιτρέψεις λίγο, Δημήτρη, να πάω σε έναν δεξιό ψάλτη τώρα, τον Πέτρο Δούκα. Καλημέρα μου και την αγάπη μου στον Πέτρο. Βεβαίως, θα μείνεις, δεν φεύγεις από τη γραμμή, γιατί είναι και αυτός ένας από εκείνους που τα είπαν νωρίς τα πράγματα και συγκεκριμένα για το έγκαιρο κούρεμα που δεν ακούστηκαν όμως. Που δεν ακούστηκε, δεν έχει σημασία. Ήταν ταμείο του κράτους και το γνωρίζει το αντικείμενο. Κύριε Δούκα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, με έκθεσή του το δημόσιο χρέος μετά το τέλος του μνημονίου, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, διότι εκτιμά ότι θα υπάρξει αδυναμία εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους κατά τα μέσα του επόμενου έτους. Αυτό είναι θέμα τώρα. Αυτό συζητάμε τόση ώρα. Πάνε χαράτσια, φόροι, έμες, θυσίες, έχουν ξετινάξει τον κόσμο για ποσά τα οποία δεν ικανοποιούν, όχι το χρέος, τίποτα δεν ικανοποιούν από όλα αυτά. Επομένως, απομένει το κούρεμα, το γενναίο κούρεμα για να ξαναπάρει η μηχανή μπροστά. Δυστυχώς είναι όπως τα λέτε, η ελληνική οικονομία έχει τέτοια μεγέθη και τέτοια παραγωγικότητα που δεν της επιτρέπουν να καλύψει όλα τα χρέη και τα χρεολύσια τα οποία έχει να αντιμετωπίσει.
θα πρέπει να γίνει ένα πολύ γενναίο κούρεμα, το οποίο βέβαια ακόμη σε αυτή τη φάση οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν ούτε να τα ακούνε. Και λες, βρε αδερφέ, πού βλέπεις ότι δεν μπορεί η χώρα να πληρώσει αυτά τα οποία καλείται να πληρώσει, είτε έχει υπογράψει μνημόνια, είτε αμφισβητούνται τα μνημόνια. Λεφτά δεν υπάρχουν για τέτοια δυνατότητα. Κάτι πρέπει να γίνει. Προσέξτε τώρα, τα περισσότερα τα οποία πληρώνουμε στα χαράτσια κλπ. Δεν τα πληρώνουμε επειδή υπάρχουν λεφτά. Πληρώνονται από καταθέσεις ή επειδή ο άλλος πουλάει το σπίτι του. Δεν είναι ότι ο Έλληνας έχει λεφτά για να πληρώσει όλα αυτά τα χαράτσια. Δεν έχει εισοδήματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα εισοδήματα τα οποία αντιστοιχούν στη φορολογία η οποία μας παίρνει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει και η κυβέρνηση. Εντάξει, προσπαθεί η κυβέρνηση, σου λέει τι άλλο να κάνω. Είναι και αυτοί πολύ στριμωγμένοι. Το καταλαβαίνω αυτό. Είναι εύκολο να κάθεσαι απ' έξω και να κάνεις κριτική. Και όταν έρθει η ώρα να συζητήσεις με τους ξένους και να δεις τι άλλο μπορεί να κάνεις, πρέπει να το αντιμετωπίσεις και αυτό. Θεωρώ, για παράδειγμα, ότι ακόμη χρησιμοποιεί η κυβέρνηση πάρα πολλούς διορισμένους. Μετακλητούς, βοηθούς, συμβούλους υπουργών κλπ. Συγγενείς και παιδιά βουλευτών. Οι πρώτοι που πρέπει να φύγουν για να ελαφρύνει το δημόσιο είναι οι συγγενείς, οι κουμπάροι και τα παιδιά βουλευτών, πρώην υπουργών κλπ. Να, για να αυτό, αυτό, ένα λεπτό. Πραγματικά κάτι γίνεται. Δεύτερον, οι μετακλητοί στα υπουργεία, όλες αυτές οι στρατιές άχρηστων συμβούλων που καλοπληρώνονται, όλοι που είναι αποσπασμένοι στη Βουλή ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι πραγματικά είναι σε περίοδο διακοπών. Είναι μερικοί φιλότιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που βγάζουν δουλειά για 20 και είναι άλλοι οι οποίοι δεν κάνουν ούτε το 10% από αυτό που τους αναλογεί και που θα έπρεπε να κάνουν για τα λεφτά που πληρώνουν. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Υπάρχουν ορισμένους φιλότιμους και υπάρχουν αυτούς. Πρέπει να τους βρει η κυβέρνηση και να καταλάβει ότι πρέπει να μειώσει το κόστος παραγωγής των αγαθών τα οποία δίνει στους Έλληνες πολίτες. Και από εκεί και πέρα, τους φόρους, πρέπει κάποτε να καταλάβει ότι οι φόροι οι οποίοι διαλύουν μια οικονομία, βλέπετε πόσες εταιρείες εύλογα θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα και κοιτάει η κυβέρνηση με διάφορους τρόπους, με διάφορους νέους νόμους, να τους απαγορεύσει το να φύγουν από την Ελλάδα. Μα δεν γίνεται δουλειά. Ένα λεπτό, να απαγορεύσει. Με συγχωρείτε, κύριε Δούκα, ένα λεπτό. Κύριε Τσαγκάρη, κάτι θέλατε να πείτε. Ζητήσατε το λόγο. Ρώτησε ο αγαπητός και εκλεκτός καλεσμένος σου, ο Πέτρος ο Δούκας, που είναι και από τους λίγους που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με την πολιτική και έχουν σοβαρό βιογραφικό, να θυμίσω. Τι άλλο να κάνει κανείς. Να το θυμίσω λοιπόν ότι ο κύριος Κάμερον, ο Βρετανός, εν ώψη της πιθανής επιβολής του γρηγοφόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρώπη, κάτι που προφανώς δεν συμφέρει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο που λέγεται Λονδίνο, έχει εξαγγείλει ότι θα επανακαθορίσει τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη και ενδεχομένως θα ζητήσει δημοψήφισμα το 2017, όχι για το αν θα μπει στο ευρώ η Βρετανία που δεν είναι, έχει τη στερλίνα, το νόμισμά της, για το αν θα συνεχίσει να έχει την σχέση που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Μεγάλη Βρετανία. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεδομένων κάποιων προβλημάτων που φαίνονται στον ορίζοντα, ο πολιτικός εκεί, η κυβέρνηση εκεί, η διοίκηση εκεί, επανεξετάζει αν τη συμφέρει αυτό το παιχνίδι. Εμείς καθόμαστε σε ένα τραπέζι πόκας, να το πω λαϊκά, όπου ξέρουμε ότι μας κλέβουν και εννοούμε να καθόμαστε. Και όποιος μιλήσει και πει κάτι διαφορετικό, αρχίζουμε να λέμε ότι δεν θα υπάρχουν ρίζια στα ράφια, ότι δεν θα υπάρχει πετρέλαιο, ότι δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Προφανώς είναι κατάκτηση το σκληρό νόμισμα που είναι το ευρώ. Προφανώς είναι κατάκτηση το δολάριο που είναι σκληρό νόμισμα, το αυστραλιανό, το καναδέζικο και το οποιοδήποτε σκληρό νόμισμα ανά τον κόσμο. Το ερώτημα είναι ότι εμείς είχαμε υποθέσει, γιατί έχουμε ένα νόμισμα που δεν μας ανήκει, που δεν μας αναλογεί στα πραγματικά δηλαδή δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, το σκληρό ευρώ, είχαμε υποθέσει, όπως είπε πολύ εύστοχα ο κύριος Σόρος εχθές, ότι θα υπάρξουν μεταβιβαστικές πληρωμές από το βορρά. Αυτές δεν υπήρξαν. Οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται και οι Βορειοευρωπαίοι την Ευρωζώνη σαν μια αρένα ανταγωνισμού. Έχει λοιπόν η Ελλάδα την παραγωγική ταυτότητα και διάρθρωση. Έχει λοιπόν η Ελλάδα το αποτελεσματικό δημόσιο για να ανταγωνιστούμε εμείς τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Φιλανδία. Εμείς δεν μπήκαμε ποτέ με όρους ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Εντάξει, αλλά και αυτά θέλουν σχεδιασμό
επίπεδου που δεν υπάρχει στη χώρα μας. Δηλαδή και να πεις ότι με βολεύει να κάνει κάτι άλλο και λες ποιον θα το κάνεις αυτό το κάτι άλλο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και πάσχουμε από παντού. Για παράδειγμα, τι έχω προτείνει για να πούμε και ένα-δύο μέτρα πραγματικά. Οι τράπεζες άμεσα να μπουν σε πρόγραμμα όπου τα δάνεια σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι αδύνατο να τα αποπληρώσουν, ακούστε τον κύριε Τριανταφυλόπουλε, και είναι και ζωντανή, με μια άμεση διαδικασία σε μετοχές. Δεν μπορεί να έχεις εταιρείες που έχουν πωλήσεις 50 ας πούμε εκατομμύρια ευρώ και να χρωστάνε 200 και να κοροϊδεύει η τράπεζα τον ιδιοκτήτη της εταιρείας και ο βιομήχανος στην τράπεζα. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα άμεσης μετατροπής αυτών των κεφαλαίων σε μετοχικά κεφάλαια, διότι δεν πρόκειται να τα πάρουν οι τράπεζες πίσω. Απλώς κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι δίθεν έχουν εισπρακτέα τα οποία δεν έχουν και επομένως κοροϊδεύουν και την πλάκα ότι δεν χρειάζονται τόσα λεφτά και τσούπου τσούπου από εδώ, κουτσούπου από εκεί, κοιτάξτε να τα μαζέψουν. Δεν είναι σοβαρή δουλειά αυτή. Ωραία. Πρέπει να γίνουν δραματικές αρχές. Για παράδειγμα, η δημόσια περιουσία να μεταφερθεί και να μετοχοποιηθεί και να μεταφερθεί αμέσως στον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό που γίνεται με το ΤΑΙΠΕΔ. Κάθε 50 μήνες πουλιέται κάτι έστω κοψοχρονιάς. Δεν είναι τρόπος λειτουργίας κράτους αυτό. Ωραία. Και συνεχίζω ότι πρέπει και το δημόσιο να συμμαζευτεί κι άλλο. Πράγματι είναι πάρα πολλοίς κόσμος βολεμένος που δεν δουλεύει και είναι οι άλλοι τα κορόιδα του δημοσίου οι οποίοι βγάζουν δουλειά για 20. Με συγχωρείτε κύριε Δουκά, προχθές μιλώντας με ένα σοβαρό άνθρωπο από το χώρο της δικαιοσύνης, γιατί έχουν αρχίσει πλέον και αυτονομούνται οι δικαστές, ευτυχώς, έτσι, και τρελαίνονται με αυτά που βλέπουν γύρω τους. Είχαμε μια ακαδημαϊκή κουβέντα και μου λέει από άτομο που είναι σίγουρο. Γνωρίζω έναν κύριο, μου λέει, μες στην κυβέρνηση, ο οποίος εκτός από το γραφείο του υπουργού έκανε και το γραφείο του Προέδρου του κόμματος, ήθελε να κάνει και γραφείο αντιπροέδρου που στήχησε 450 χιλιάρικα. Δηλαδή, μαζί με αυτά τα οποία μας είπατε νωρίτερα, ότι όλοι οι γιοι, οι θυγατέρες, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι σύμβουλοι των υπουργών, όλοι αυτοί οι οποίοι επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, χωρίς λόγο αυτή τη στιγμή, την ώρα, τώρα που έχει βυθιστεί το καράβι δηλαδή, αυτοί συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να τελειώσει, αλλά από την άλλη πλευρά, δεν γίνεται να κοπανάς χαράτσια στον άλλον γιατί έχει ένα σπίτι. Να πω εγώ, δεν σώζει το χαράτσι την οικονομία, κύριε Δούκα. Είναι έτσι ή δεν είναι? Όχι μόνο δεν τη σώζει, προσέχτε. Πέφτοντας οι αξίες των ακινήτων λόγω του χαρατσιού, πέφτει και η αξία των ενυπόθηκων δανείων που έχουν οι τράπεζες. Χάνουν και από αυτό οι τράπεζες και έρχονται μετά σε εμάς και λένε τώρα επανακεφαλαιοποίησέ με. Γιατί έχω χάσει από τα δάνεια που έδωσα, τα οποία είχαν κάποια πράγματι ασφάλεια με κάποιο ακίνητο, με κάποιο real estate. Αυτό έχει χάσει αξιά. Πέρα τα λέτε. 50 δις, προσέξτε κύριε Τριανταφυλόπουλε, 50 εκατομμύρια έδωσε ο Έλληνας φορολογούμενος στις τράπεζες χωρίς να υπάρξει συζήτηση στη Βουλή έστω για τρίλεπτο. Που θα πάνε μετοχές. Μιλάνε, κάθονται με τις ώρες για απίθανα πράγματα συζητάνε στη Βουλή. Για τα 50 δισεκατομμύρια που πήγαν στις τράπεζες, πιθανόν καλώς να πήγανε. Αλλά δεν θα έπρεπε οι βουλευτές οι οποίοι πληρώνονται 7.000 ευρώ το μήνα και όλοι οι μετακλητοί τους και βοηθοί τους να έχουν ασχοληθεί με αυτό το πράγμα? Δεν θα έπρεπε να είχαν ασχοληθεί με το τι ακριβώς γίνεται με το ΤΑΙΠΕΔ, πόσο μας κοστίζει, τι έχει σπράξει, γιατί δεν προχώρησαν κάποιες αποκρατικοποιήσεις κλπ. Δουλειά του βουλευτή δεν είναι αυτό? Η Μέρκελ μας θέλει για αυτό το πράγμα. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Άγγλοι μας θέλουν για αυτό. Αυτά είναι δικά μας θέματα. Οι άλλοι μπορεί να φταίνουν για άλλα πράγματα. Αλλά για αυτά τα συγκεκριμένα, τα εσωτερικά, τα δικά μας, η ευθύνη είναι δική μας. Και Μίζα, δεν ζητάνε εξηγήσεις και ασχολούνται με αυτά τα οποία είναι απόλυτα απαραίτητα για την επιβίωσή τους, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε εκτός από την ατομική μας επιβίωση τι γίνεται και με το σύνολο. Το φακελάκι πάει σύννεφο στον ιδιωτικό τομέα, η μίζα συνεχίζεται και οι διευκολύνσεις και τα ρουσφέτια στο δημόσιο τομέα και η λύση δεν, η απόφαση για τη λύση δεν λαμβάνεται με γενναίο τρόπο ούτε από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ούτε από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι διαφορούν προκειμένου να ικανοποιήσουν τον καθοσπρεπισμό τους και την ύπαρξη αυτού του τέρατος που λέγεται Ευρωζώνη, διότι είναι ένα τέρας, έτσι, τα 3-3 της Ιταλίας δεν πιστεύω να τα ξεχνάει κανείς, κύριε Τσαγκάρη και κύριε Δούκα. 3-3 είναι η Ιταλία. Με τη διαφορά ότι οι Ιταλούς, Γάλλους, Πορτογάλους τους προσέχουν. Δεν τους συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται στην Ελλάδα, δηλαδή ένα πειραματόζο που είναι στο χώρο των πειραμάτων και ο ένας του τραβάει μια σύριγγα, ο άλλος τραβάει ταυτί, ο άλλος του κόβει ένα κομμάτι από πάνω του.
Κύριε Τριανταφυλόπουλε, η γνώμη μου είναι ότι ζητείτε εθνάρχης. Πιο κοντά, αν θέλετε, στο τηλέφωνό σας και πιο δυνατά. Η γνώμη μου είναι ότι ζητείτε εθνάρχης και ζητείτε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ τραγικά. Είμαστε σε ένα πολιτικό, όπως βλέπουμε από την πρόσφατη δισεογραφία με τα σφαγμένα μνοερήφια και την ανατροπή του πολιτεύματος, αδιέξοδο. Είμαστε σε ένα κοινωνικό αδιέξοδο, διότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα προοπτικής και προκοπής του νέου ανθρώπου. Με έκπληξη άκουσα το κύριο Στουρνάρα προχθές, συνάδελφό σας, σε συνέντευξη να λέει ότι το ποσοστό ενεργείας αυξήθηκε επειδή κάποιοι οι οποίοι δεν εργάζονταν αναζητούν θέση εργασίας στην αγορά. Το οποίο, να το θυμίσουμε ότι αν ήταν αυτό η εξήγηση, το ποσοστό αυτό δεν είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή, αυτός ο οποίος δεν εργαζόταν ποτέ δεν είναι καταγεγραμμένο στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Διότι είναι γνωστό ότι στη χώρα αυτή δεν αναζητά κανείς δουλειά μέσα από τον ΟΑΕΔ. Επομένως, ήταν λίγο ατυχές, πιστεύω, το σχόλιο του. Συμφωνώ με τον κύριο Δούκα ότι εδώ είχαμε και μία πρωτότυπη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Παγκοσμίως πρωτότυπη, διότι πολλές τράπεζες είχαν προβλήματα ανά τον κόσμο. Πουθενά το κράτος δεν έδωσε λεφτά χωρίς να πάρει μετοχές. Όσο εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε με τις γνωστές μεταπολιτευτικές πρακτικές των ισοδύναμων μέτρων, του μην πάμε από εδώ γιατί πειράζουμε εκείνον, μην πάμε από εκεί. Οι δικαστικοί μπήκαν στο ΙΚΑ, να θυμηθώ τον κύριο Αθανασίου που φώναζε από τα παράθυρα στον κύριο Χατζηνικολάου, στο Άλτερ. Δεν είμαστε χειρόνακτες να μπούμε στο ΙΚΑ. Σταμάτησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι να συνταξιοδοτούνται από τα 50. Όσο δεν θέλουμε την Ελλάδα, προχθές είδαμε τον κύριο Ομπάμα, εν ώψη του προβλήματος του προϋπολογισμού στις ΗΠΑ, δεν σκέφτηκε ούτε ένα λεπτό, ούτε είναι αδιανόητο να βγει πολιτικός εκεί να πει ότι θα βάλει ΦΠΑ που δεν υπάρχει στις ΗΠΑ, ότι θα βάλει ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που είναι τα φθηνότερα στον κόσμο, εκτός από τις πετρελοπαραγωγούς χώρες, Σαουδικές Αραβίες κλπ. Να πει ότι θα βάλει φόρο πολυτελείας στα αυτοκίνητα που έχει αγοράσει ο Αμερικάνος πολίτης πρόπερση. Απέλυσε σε μία μέρα προς στιγμήν 800.000 δημοσίους υπαλλήλους μέχρι να βρει τα λεφτά για να τους πληρώσει. Καλά, ξέρετε πολύ καλά εδώ, ότι... λοιπόν, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ένα λεπτό, ακούστε κάτι, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, το Obamacare που είναι ουσιαστικά μια αρρωγή προς τους πτωχότερους, λέει ότι σε ένα νοσοκομείο εσύ που είσαι άστεγος, άνεργος ή έχεις χαμηλό εισόδημα θα πληρώνεις 5 δολάρια και ο άλλος που έχει εισόδημα πληρώνει 500. Ναι, δεν θέλουν κρατήσεις οι Αμερικάνοι, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Όχι, για να καταλάβει και ο κόσμος τι έγινε εκεί και τα στείλωσαν οι Ρεπουμπλικάνοι και κατέρευσε. Ο κόσμος να καταλάβει, αλλά θέλω να εξηγήσουμε κάτι στον κόσμο. Ο δημόσιος προϋπολογισμός, δηλαδή. Ο μέσος εργαζόμενος που ξεκινάει να πάει σε μια δουλειά και είναι να πάρει 1.000 ευρώ, στην τσέπη του μένουν 500. Στην Αμερική αυτό είναι αδιανόητο. Το χιλιάρικο το θέλει όλο ο Αμερικάνος. Δεν θέλει κρατήσεις. Είναι μια άλλη οπτική. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν εισηγούμαι να απολυθούν εδώ οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι για να θεραπεύσεις το δημοσιονομικό πρόβλημα μιας χώρας υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Είδαμε λοιπόν μια παρέμβαση την προηγούμενη τριετία στο ασφαλιστικό, για παράδειγμα, που είναι η επικείμενη τεράστια βόμβα του συστήματος. Ο οποίο ήρθε ο κύριος Κουτρουμάνης με μεταβατικές διατάξεις, μίλησε περί όριμων ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αντί να πάει με βάση τις εισφορές που έχει δώσει ο καθένας για να πάρει τη σύνταξή του, με αποτέλεσμα να κάνει μια παρέμβαση η οποία όχι δεν έλυσε, επιδείνωσε το πρόβλημα του ασφαλιστικού στην Ελλάδα. Το ασφαλιστικό είναι η νέα μεγάλη βόμβα που θα σκάσει στην δισεογραφία συντόμως. Ωραία, ένα λεπτό τώρα, κύριε Τσαγκάρη. Να πάω στο Πέτρο Δούκα. Κύριε Δούκα, ο Σταϊκούρας μίλησε για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι είναι αυτό? Κοιτάξτε, ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος στο περιμάζεμα των ελλημάτων, έχει γίνει. Το αν θα είναι 1,5 ή αν θα είναι μισό, θα το δούμε στο τέλος, όταν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν συνεχείς αναθεωρήσεις των αριθμών αυτών. Αλλά ότι έχουμε φτάσει από μεγάλα ελλείμματα να είμαστε περίπου στο μηδέν, είτε είναι πλεόνασμα μεγαλύτερο είτε λίγο μικρότερο, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επιτευχθεί. Αλλά λεκό. Προσέξτε, έτσι, γίνεται εξηγήστε στον κόσμο με φόρους οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα εισοδήματα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει εξαντλήσει την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι κάτι διατηρήσιμο. Δεν μπορεί συνέχεια να του λες πλήρωνε χαράτσι από τις καταθέσεις οι οποίες έχεις, οι οποίες συνεχώς
μειώνονται. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, μεν έχει γίνει η βελτίωση, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Έχουν στριμωχτεί τα πράγματα και το νιώθει ο καθένας προσωπικά αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει μεγάλο στρίμωγμα. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει τέτοιο στρίμωγμα, γιατί, επαναλαμβάνω, οι φόροι δεν πληρώνονται από τα εισοδήματα. Οπότε λες, έβγαλε 100 να δώσω 30 φόρο. Εδώ έχεις βγάλει 0 και πρέπει να πληρώσεις 20 φόρο από τις καταθέσεις ή πουλώντας κάνα σπιτάκι που έχεις κλπ. Είναι δυνατή έτσι. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με. Επειδή εσείς γνωρίζετε τα οικονομικά μεγέθη και ο κόσμος τα αγνοεί. Και επειδή η γλώσσα των οικονομολόγων πάντοτε είναι φιδωλή σε σχέση με το λαϊκό αίσθημα και την αντίληψη, φοβούμενοι κυρίως μην λαϊκίσετε. Όταν λες έχω πλεόνασμα 1,5 δις, είδες ένα από τους τόκους. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πρέπει να πεις στον κόσμο ότι η Ελλάδα δουλεύει όλη η οικογένεια μαζί, βγάζουμε 1,5 ευρώ, αλλά χρωστάμε 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, το πλεόνασμα που έχει στο 1,5 ευρώ, τι να σου κάνει μπροστά στο χρέος του 1,5 εκατομμύριο. Πείτε μου. Πρέπει να το αντιληφθεί και ο κόσμος. Μια παρενθεσούλα να κάνω. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθεί το θέμα της κουρέματος του δημοσίου χρέους, διότι δεν μπορεί ο Έλληνας πλέον να δουλεύει. Θα πρέπει να δουλεύεις 7 μέρες την εβδομάδα μόνο για να πληρώνεις τόκους και χρεολύσια. Έτσι. Επειδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται, πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση με τους Ευρωπαίους που σήμερα τουλάχιστον δεν δείχνουν διαδεδομένοι να κάνουν τέτοια κουβέντα. Χρειάζεται πάρα πολύ έξυπνους χειρισμούς για να επιτευχθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή το κούρεμα. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τόσο μεγάλο χρέος. Η κυβέρνηση, εντάξει, μπροστά δεν μπορεί να βγαίνει και να το λέει η δημότητα αυτό το πράγμα, αλλά παρασκηνιακά, στις διαβουλεύσεις τις οποίες έχει στην Ευρώπη, πρέπει να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πράγματι, η Ελλάδα στα δημόσια οικονομικά έχει κάνει, έχουν συμμαζευτεί με τεράστιο κόστος για κάθε οικογένεια τα δημόσια οικονομικά. Αλλά θα χρειαστεί πολύ μεγάλη πίεση αν δεν υπάρξει κούρεμα των... Ωραία. Έξω από το χορό λες πολλά τραγούδια. Έτσι έλεγε και ο ιδρυτής του κόμματός σου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Εσείς αν ήσταν υπουργός οικονομικών ή πρωθυπουργός, τι θα κάνατε σήμερα? Κοιτάξτε, πρώτον, θα προσπαθούσα, όχι πλέον άλλοι φόροι, θα κοιτάξα να μείωνα τους φόρους στα ακίνητα για να ανασάνει αυτή η αγορά και να δώσει όθηση στη χώρα. Θα καταργούσα το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο είναι πραγματικά ένα βασανιστήριο στην καμπούρα του κάθε Έλληνα. Θα κοίταζα άμεσα να μετοχοποιηθούν τα δάνεια των τραπεζών προς επιχειρήσεις που πράγματι είναι αδύνατο να αποπληρώσουν και οι οποίες φυτώσουν. Θα τους έδινα μια ανάσα ζωής για να μπορούν να παίξουν μπάλα σε όλη την Ευρώπη, διότι μέσα στην Ελλάδα η αγορά είναι μικρή. Ελληνική επιχείρηση, αν θέλει να επιβιώσει, πρέπει να αρχίσει να κοιτάει στις διεθνείς αγορές, τις οποίες πολύ πιο εύκολα μπορεί να κατακτήσει, και θα μετοχοποιούσα όλες τις εταιρείες του ελληνικού δημοσίου, θα τις έβαζα με ειδικό νόμο στο χρηματιστήριο και θα μοίραζα δωρεάν όλες τις μετοχές, όλη την ελληνική κρατική επιχειρηματική περιουσία στον Έλληνα πολίτη. Και θα άρχισα όσο αφορά τη σύμπτυξη του δημόσιου τομέα με όλους τους συγγενείς, κουμπάρους και παιδιά των πολιτικών. Επίσης θα έπρεπε να περάσει το νομοθετικό κομμάτι της εκτουσίας στους βουλευτές. Οι βουλευτές πέρα πληρώνονται ως νομοθέτες και το τελευταίο που κάνουν είναι να νομοθετούν. Ωραία. Και, περιδιαβαίνουν τα κανάλια, προσπαθούν, αλλά όχι ως νομοθέτες. Αυτό το πράγμα κάποτε πρέπει να αλλάξει. Ωραία. Έβαζα και βασικό στοιχείο, όριο, στο πόσες φορές μπορεί να εκλεγεί ένας βουλευτής. Άμα δεν έσωσες τη χώρα σε 4 θητείες, δεν θα σώσεις σε 104 θητείες. 4 φορές να εκλεγείς, να πάρουν άλλη σειρά. Γιατί? Διότι όταν αρχίσεις και εκλέγεσαι 5-6 φορές, είναι σε καθεστώς. Και το καθεστώς είναι δύσκολο να το βγάλεις, έστω και αν είναι αποτυχημένο. Και μετά θα βάλεις το παιδάκι σου, το ανιψάκι σου μέσα, θα βολέψεις όλο το σόι. 4 τετραετίες που πολύ, και επειδή έχουμε εκλογές κάθε 3 χρόνια, 12 χρόνια να είσαι νομοθέτης και μετά πήγαινε σπιτάκι σου να δουλέψεις. Ωραία, από εκεί που... ωραία, ωραία, κατανοητό. Οι ομογάλακτοι σας, αυτά γιατί δεν τα κάνουν, δεν συζητάτε στη Νέα Δημοκρατία μέσα, δεν βρίσκεστε, δεν το κουβεντιάζετε το πράγμα? Δηλαδή ότι το να είσαι ένας ορθολογιστής, οικονομολόγος και να διευθύνεις κατά αυτόν τον τρόπο την οικονομία του τρόπου που... κατά αυτόν τον τρόπο την οικονομία του τόπου που δεν οδηγεί πουθενά, το μόνο που μπορείς να πετύχεις είναι να πας στο γκρεμό με μαθηματική ακρίβεια. Αυτά δεν τα κουβεντιάζετε?
Όπως γνωρίζετε, ότι από το 2009 εγώ προσωπικά είμαι εκτός συστήματος. Δεν είμαι συστημικός. Λοιπόν, συστημικός δεν είστε, αλλά... Τα άρθρα που στέλνω σε εσάς και πάντα μου κάνετε την τιμή και τα δημοσιεύετε, προσπαθώ να κάνω αυτές τις παρεμβάσεις. Αλλά δεν είμαι σε κανέναν εσωτερικό πυρήνα που μπορεί να συζητήσει και να επηρεάσει αυτά τα πράγματα. Καλό απόγευμα. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσαγκάρη, καλό απόγευμα για εσάς. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ναι. Να θυμίσουμε, τον χάσαμε. Το πλεόνασμα Μάκη, εάν φύγει το ΕΤΙΔΕ, ο έκτακτος ειδικός φόρος ακινήτων είναι μείον 1,5 δις, όχι συν 1,5 δις, γιατί μόνο ο έκτακτος, η έκτακτη φορολογία που ήταν για να σωθεί η πατρίδα που είχε πει ο κύριος Βενιζέλος, η ασφάλιση για να σωθούμε, η οποία πρόκειτο να έχει λήξει από πέρσι, αν αυτή φύγει που είναι 3 δις, μόνο αυτή να φύγει, είσαι με μείον 1,5 δις, όχι με πλεόνασμα 1,5 δις, έτσι. Επομένως... Όλα αυτά τα πλεονάσματα προκύπτουν από αυτό τον αιμοβόρο τρόπο. Ακριβώς, και κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Δεν είναι τυχαίο να θυμίσουμε και κλείνω που ο κύριος Κρούγκμαν μίλησε για μια άθλια διαχείριση χρέους. Και επειδή άκουσα τη λέξη εσχάτη προδοσία, καλό θα είναι κάποια στιγμή να ψάξει να βρει κανείς πώς ακριβώς πτώχευσε αυτή η χώρα. Ποιοι υπέγραφαν ομόλογα και δανειζόντουσαν υπέρμετρα, ενώ είχαν υπογράψει στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα πρέπει να χρωστάει το 60% του ΑΕΠ. Καλά, και πού πήγαιναν αυτά τα χρήματα? Διότι το που πήγαιναν. Εγώ λέω καταρχήν ποιοι υπέγραφαν. Το θέμα δεν είναι μόνο το που πήγαιναν. Το θέμα δεν είναι... Κύριε Τσαγκάρη, απλά είναι τα πράγματα. Εννοώ ότι αν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έκαναν έναν υπέρμετρο δανεισμό, τουλάχιστον παρήγαγαν και δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης για τη χώρα, τότε θα μπορούσε κανείς να τους χειροκροτήσει κιόλας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα είχαν πιάσει τόποτα λεφτά. Αλλά δεν πάβει να ισχύει και το πρώτο, διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει στις αγορές με 180% χρέος σήμερα. Όταν η υποχρέωσή της είναι να πάει στο εξής. Χαιρετώ. Καλό απόγευμα. Φιλιά. Γεια σας. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Τα ακούσατε από τους ειδικούς. Τα λέμε από την αρχή. Υπάρχουν όμως οι παπαγάλοι του συστήματος, στην οικονομία και στην ενημέρωση, οι οποίοι, εντάξει, στο βωμό ενός... μισθού, να πω, τη επιβίωσή του, υπηρετούν την προπαγάνδα για την ανοησία. Εσείς βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Λάμπρο Παναγιώτου. Εδώ στους διαδρόμους εγώ τρέχω. Τι έγινε, έχει κανένα νέο? Έχουμε πιάσει περισσότερους εξαπίνεις στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τώρα θα το δουν οι περισσότεροι. Πάντως ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο πρώην υφυπουργός, είπε, ποιος είπε ότι το χρέος είναι βιώσιμο, έμεινε έκκλειος δηλαδή. Αλλά απάντηση μας δίνει ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, πρώην υπουργός, που λέει ότι χωρίς πολιτική απόφαση το χρέος δεν βγαίνει έτσι κι αλλιώς. Τι εννοεί χωρίς πολιτική απόφαση? Δηλαδή, αν δεν υπάρξει αυτή η πολιτική απόφαση Ευρώπης για κούρεμα, υπάρξει... τον οποίο απεχθάνεται με τα δελιγμία στο Σόιμπλε, τελικά να πει για κούρεμα, να μας κουρέψει όλους. Που πρέπει να ζήσει, να ξεκινήσουμε από την αρχή, πρωτόγονε, με άλλο νόμισμα ή να κουρέψουν το χρέος για να μην βασανίζουν ένα λαό. Τέρμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιάννης, κάτι ξέρουν παραπάνω αυτοί. Βρήκα και τον Νίκο Θανασάκη, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Τρέχα γύρευε, λέει, όλα τα ίδια λέμε. Τα διαβάζουμε, εξαρτάται, λέει, πώς τα διαβάζουμε. Είναι μερικοί που τα διαβάζουν από τη μία και άλλοι τα διαβάζουν από την άλλη. Χαιρετώ. Γιατί είναι εκείνη η στρογγυλοποίηση εννοείς, που σκάνε στο τέλος ότι ο Γιάννης Θανασάκης πρέπει να περιμένει. Χαιρετώ. Έχω χρυσαυγίτη στο σπίτι. Μπάτσι. Έχω τον Αρχίδη Παπαργυρόπουλο. Πού είναι το μαύρο που κάνει στο ιστολείο? Μάκη, έχω λιγάκι. Έχεις, καρό το έχεις κάνει, το λοιπόν, θέμα. Κοίταξε, στη θεωρία και όλα αυτά που λέτε είναι μια χαρά. Μια χαρά τα λέτε. Να πω λιγάκι προσωπική μου περίπτωση. Μισό λεπτό, ναι, θα την πεις τώρα. Ξέρεις τι λένε αυτοί. Παπαργυρόπουλε, πώς πάει το μαγάζι? Χάλια, γιατί δεν πίνει ο κόσμος, δεν έχει να ξοδέψει. Μάλιστα. Και... πόσο πρέπει να κερδίζεις? 10 ευρώ κάθε βράδυ. Μάλιστα. Σήκωσε λίγο το μπουκάλι και από αυτούς τους λίγους θα βγάλεις. Άκουσε να περίμενα. Αλλά δεν σου λένε, Παπαργυρόπουλε, έχεις και ένα χρέος το οποίο είναι 50 εκατομμύρια. Τι θα γίνει με αυτό? Γιατί με τα 10 ευρώ το μπουκάλι, μία ή άλλη, δεν θα αποπληρώσεις το χρέος πολύ. Και του λες, παιδιά, αν βάλετε και αυτό το χρέος, πάρτε και το μαγαζί. Πάρτε για το σπίτι, πάρτε για το σπίτι. Μα εγώ, Μάγκη, δεν είμαι στη θεωρία, είμαι ένα παράδειγμα. Λέω ότι γίνεται μια μικρογραφία, είσαι αυτού που υπάρχει. Όχι, δεν είναι έτσι. Να σου πω κάτι γίνεται. Ότι ένας άνθρωπος σαν και εμένα, πιάνω εμένα, βάλε με πειραματόζω αν θέλεις. Ο οποίος δουλεύω από 12 χρονών, παιδί του πολέμου, του
πολέμου παιδί. Δηλαδή πρόλαβα που πηγαίνανε φασόλια και πέρανε λάδι από το ένα χωριό στο άλλο, πηγαίνανε φασόλια και πέρανε λάδι. Πόλεμο, και παρακαλούσα να έρθει αυτή η εποχή πάλι. Πότε γεννήθηκες? Το 43. Από το 55 έχω ένσημα. Είσαι στο 43. Το 55 έχω ένσημα. 56-55. Και το 60 ήμουνα στο εξωτερικό. Είσαι βρέφος, πώς κρατιέσαι? Εντάξει. Τι έτσι, εντάξει. Σε πληροφορώ λοιπόν εγώ ότι αυτή τη στιγμή αντί να απολαύσω και να έχω δύο συντάξεις τις ώρες που έχω δουλέψει, έφτιαξα μια περιουσία, δόξα τω Θεώ, ένα καλό αυτοκίνητο, ένα καλό σπίτι, την οικογένειά μου, και έρχονται τώρα αυτά τα λαμόγια να μου πάρουν το σπίτι, να με απειλούν κάθε μέρα, να με παίρνουν μέσα από το σπίτι, το έχουν κάνει και θα το ξανακάνουν, να μου πάρουν την περιουσία μου, και όλα αυτά που λέτε ισχύουν και γίνονται. Εγώ σας λέω την πραγματικότητα, και έρχεται τώρα εμένα που χρωστάω χιλιάδες λεφτά. Είχα 300 άτομα στο μαγαζί μου, 200, τώρα έχω 4. Δεν πληρώνω. Χρωστάω όμως το ΙΚΑ και στην εφορία. Χρωστάς, αλλά θα σου πει ο άλλος, σας πλήρωνες. Γιατί δεν πλήρωνες το ΙΚΑ? Μα δεν είχα, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όταν εγώ έφτασε και τώρα είμαστε, στο προσωπικό αυτό που έχεις να σου στοιχίζει 60%. Όταν λοιπόν το μισθολόγιο σου στοιχίζει 60%, θα προτιμήσεις να αφήσεις το παιδάκι αυτή τη γυναικούλα απλήρωτη και να πάει να πληρώσει το ΦΠΑ που θέλει ο υπουργός και το ΙΚΑ? Τι γίνεται? Όταν έχεις λιγάκι συνέστημα μέσα σου, πληρώνεις τον κοσμάκι και τα αφήνεις τα άλλα πίσω. Και έρχονται τα άλλα και γίνονται ένα βουνό λοιπόν και σκάνε και δεν τρέπονται καθόλου. Δηλαδή να απολαύσω και εγώ να πέφτω σε μια ηλικία, ρε φίλε, να πάρω δύο συντάξεις πρέπει να πάρω. Εννοείς, 20 ώρες την ημέρα. Εννοείς δηλαδή ότι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει μέσα στο τζίρο σου το κράτος είναι απαγορευτικός? Είναι... Όχι απαγορευτικός. Για να υπάρχει. Για να υπάρχει... Όχι, ρε φίλε. Πόσο είναι... μπαίνει? Να σου πω. Πόσο έχουμε... Να σου πω. Καλημέρα. Πόσο παίρνει? Κοντά... Δεν ξέρω να σα πω. Σα τα πω όπως ξέρω εγώ. Όταν λοιπόν έρχεσαι σε ένα μαγαζί το οποίο είναι 40 χρόνια, 30, 50 χρόνια και στα 38 χρόνια ήταν σωστό στις απαιτήσεις του και τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε φορολογικά στοιχεία, μητρώ με τις εφορίες. Έρχεσαι και με βάζει στην κατηγορία του λαμόγιου. Όχι, ρε φίλε, κάτσε. Άνοιξε μέσα να δεις. Ποιος είναι ο Παπαργυρόπουλος? Τι έκανε τόσα χρόνια? Πλήρωνε, ήταν σωστός? Πόσα χρόνια έχει που δεν μπορεί ο Φουκαράς να πληρώσει αυτά τα χρόνια? Έφτιαξε μια περιουσία, δεν σου λέω. Δούλευα, δεν έκλεψα. Δεν είμαι κλέφτης εγώ. Δεν έχω πάρει αυτά που έχουν πάρει που κλέβουνε. Εμείς κλέβαμε αυτά που μας επιβάλλανε. Γιατί επιβάλλανε να κλέβεις εδώ στο κράτο. Πώς, για πες πώς. Τι πώς? Με τους τρόπους. Δεν είχες πάει να αγοράσεις ένα σπίτι? Δεν σου λέγανε ποια είναι η κειμενική αξία? Δεν σου λέγανε πώς να το βάλουμε? Δεν παζάρευες πώς θα το βάλεις? Δεν παζάρευες να κλείσεις τα βιβλία σου? Παζάρι δεν γινόταν, δεν τα ξέραν όλοι. Όλοι τα ξέραν. Στο μαγαζί εφορία δεν ερχόταν και έπαιρνε το μερτικό? Εντάξει, όλα γινόντουσαν. Όλα Δήμο δεν ερχόταν και παίρναν το μερτικό. Και ειλικρινά σου λέω, θα μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου, αλλά φοβάμαι. Ρε, άνοιξε το στόμα να τελειώσει. Όχι, ρε, φοβάμαι, πα καλά, ρε. Ρε, μη φοβάσαι, τι άλλο να πάθει. Φυλακή σε βάλανε, τι άλλο να σου κάνουνε? Πε τώρα, θα πάω μια και καλή και θα βγαίνω έξω. Και, θα, και αυτά όλα που έχω θα μου τα πάρουν και αυτά. Φοβάται ο κόσμο. Και να σου πω κάτι, είπε Χρυσαυγήτη. Αυτοί είναι χαζοί οι Χρυσαυγήτε. Διότι εδώ. Τούτη ήταν, δεν ήταν χρυσή αυγή. Αυτή ήταν μια χρυσή ευκαιρία. Διότι υπήρχε από το πουθενά μια ομάδα αγράμματη, αγρίκη όπως εσπέστο, οι οποίοι δεν είχαν περάσει από τα έδρα να τους συγχαθεί ο κόσμος και ψήφισε ο κόσμος να βγούνε. Τώρα το αν δεν είχαν ένα ψύχρεμο μαζί τους να αποκηρύξουν τον ναζισμό και την ναζισμό στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τώρα μάκινα. Και εγώ τους ψήφισα την πρώτη φορά. Και όλο αυτό το πράγμα που κάνουν τώρα, δεν ξέρω στημένο είναι, τι είναι, τι δεν είναι, καλό θα τους κάνουν πάλι. Και αυτοί δεν ήταν χρυσή αυγή, ήταν χρυσή ευκαιρία και πήγαν τα μπουφοπούλια, δεν είχαν ένα έξυπνο μέσα να τους καθοδηγήσει, να είναι σοβαροί, να είναι μετρημένοι. Πήραν εδώ τις σημαίες και φορούσαν μπότες και ντυθήκανε να πούμε και πηγαίναμε τα λάβαρα. Πού πας, ρε? Πού πας, ρε παλέρα? Ούτε στις παρελάσεις δεν πάνε τώρα. Έλα, τους ψήφισε. Δηλαδή κάνε τόσο. Τους ψήφισα, ρε Μάκη. Πού να ξέρω εγώ. Τα νούμερα ψήφισε. Δεν βγήκε ένας να αποκηρύξει. Υπάρχει περίπτωση τώρα να πας σε μια τέτοια εκδήλωση με σημαίες και με μπότες και με τέτοια, ένα σοβαρός άνθρωπος? Δεν πάει. Όμως δείξαν μια συμπάθεια όλοι σε ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρανε που βγάζει, ρε φίλε, για εκδίκηση πηγαίνει. Υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο. Μια παράμετρος που δεν μπορούμε να μην τη λάβουμε σοβαρά υπόψη, yeah. Ότι ανάμεσα σε αυτά τα καραγκιοζηλίκια που περιγράφεις, τον μεν και τον δε, χάθηκαν ανθρώπινες ψυχές. Δηλαδή, αυτό το παιδί, το μουσικό, πήγαινε και τον μαχαίρωσε. Ο άλλος έγιναν όλα αυτά τα. Μάγκη, συμφωνώ, αλλά ιδίασα τους πρωτοκλασσάτους. Ξέρω τι λες, το ξέρω, το ξέρω.
Ότι άστα μέσα... να δούμε πώς είναι τα πράγματα ακριβώς. Εγώ δεν λέω. Ξέρω, αδελφέ, είχα ότι... καμένη τη μάνα τώρα να της πεις όχι. Ή που χάθηκε ένα παλικάρι. Μέσα είμαστε, ρε παιδί μου. Αλλά με αυτόν τον τρόπο τώρα και με το σύστημα αυτό που το δουλεύουν όλοι. Τούτη εδώ η καθώς πρέπει να πούμε. Ξέρω εγώ της Βουλής, των τηλεοράσεων. Είναι καραγκιοζηλί και όλο αυτό. Δηλαδή είναι ένα θέατρο. Το έχει αειδιάσει ο κόσμος, ρε παιδί. Μα την Παναγία το αειδίασε ο κόσμος. Συμφωνώ. Γίνανε όλοι οι εισαγγελείς, δικηγόροι, λένε. Θεωρείτε... Μπορείς να εξετάσεις μια περίπτωση άμα δεν έχεις και τον αντίδικο μαζί. Εγώ σου λέω το χειρότερο εγκληματία. Βάλτε τον εκεί και ρώτησε τον. Άξε, γιατί δεν το έκανες αυτό. Άξιο, Αργύρι, για το χαρακαμένο άνθρωπο που έχει καταστραφεί η περιουσία του, το σπίτι του, η δουλειά του, η σύνταξή του, έχει αυτοκτονήσει ο αδερφός του, το να σκεφτεί και να γυρίσει γύρω να δει ότι αυτά τα νούμερα εκεί που λένε ότι είναι χρυσαυγίτες. Φτάσει σημείο σκοτών νέα παιδιά που είναι στην ηλικία του γιου και του γιού μου. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολυτέλεια. Το καταλαβαίνω και αυτό. Αλλά δεν μπορώ να το όχι επιτρέψω. Όχι, έτσι, Μάκη. Δεν μπορώ... γίνεται έτσι. Ένα λεπτό. Δεν μπορώ να το. Μισό. Δεν μπορώ να το επιτρέψω στον εαυτό μου να μην κυνηγάω και να μην καυτηριάζω τις αθλειότητες και τις αλητίες. Σαφώς και οι άλλοι απέναντι παίζουν προπαγάνδα. Δηλαδή αυτό που κάνουν. Είναι γιατί τους πείραξαν... το βλέπεις τώρα, πάνε να καμπηλευτούν αυτό το θέμα. Δεν θα τους πάρει κανένας αυτό τους ψήφους. Εάν είχαν 2% δεν τους πείραζαν. Ναι. Επειδή φτάσαν όμως σε μεγάλα ποσοστά και κινδυνεύουν να αυξηθούν περισσότερο, χύμιξαν και δεν θα πάνω... πέσουν, και αν είναι ξύπνιος αυτοί όλοι να βγουν να αποκηρύξουν αυτό το χαιρετισμό το τέτοιο, ναι. Και ο χαιρετισμός δεν με πειράζει ο χαιρετισμός. Αυτά όλα τα εμβλήματα που έχει να τα αποκηρύξουν, ρε παιδί μου. Τι έγινε τώρα, έχει μια φωτογραφία του Χίτλερ, ο άλλος έχει του Στάλιν. Δηλαδή, ποιος έχει σφάξει λιγότερο. Δεν ήρθε ο Στάλιν στην Ελλάδα. Ήρθανε δίκαιοι του και στην Ελλάδα, σφάξανε. Τώρα τι λέμε τώρα. Θα πάμε τη λογική, ποιος έχει σφάξει. Ποια λογική να πούμε να πάμε, ρε Μάκη, τώρα καραγκιοζηλίκια είναι όλα αυτά. Έτσι. Ναι. Είναι καραγκιοζηλίκια. Τα κάνανε θέατρο, έγινε θέατρο εδώ. Θέατρο, ναι. Γελάει ο κόσμος τώρα. Σωστά. Ο κόσμος έχει πονηρέψει. Δεν το κάνουν, δεν μασάει ούτε την τηλεόραση, ούτε αυτά που βγαίνουν και λένε υπουργοί. Όχι, όχι, έχω πει. Στη Χρυσή Αυγή δεν πήγες γιατί γούσταρες στα μούτρα του Μιχαλολιάκου. Είναι... Μα δεν τους ξέρω, ούτε έχω πάει, ούτε έχω έρθει σε επαφή μαζί τους. Δεν τους ξέρω. Πήγες γιατί δεν γούσταρες στα μούτρα των άλλων. Ναι, έτσι, αλλά άμα, ναι, άμα βγαίνουν τώρα με τις μπότες και με τις συνέδες και τα λάβαρα του Χίτλερ, δεν πάει κανένα σοβαρός μαζί τους. Ας βγουν να... και τώρα ακόμα δεν αργά. Ας βγουν να αποκηρύξουν. Να πούνε ήταν μια παιδική τρέλα, ρε παιδί μου. Τώρα που μπήκαμε, είδαμε τι γίνεται, το αποκηρύσουμε αυτό το πράγμα και το μέτωπο λέγεται Χρυσή Ευκαιρία. Χρυσή Ευκαιρία είχαν αυτοί. Θα πηγαίνανε. Για να του βγάλει και χρυσό οδηγό τώρα. Κάτσε να σου πω κάτι. Εφημερίδα τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είναι σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα μπορεί να μου το εξηγήσει το φαινόμενο αυτό. Πώς από 3% που δεν έπαιρνε στη Βουλή πήγε 25%. Πήγανε Πασόκι και γέμισαν το μαγαζί. Και εδώ θα πηγαίνανε. Άμα δεν κάνουν αυτές τις χαζομάρες τούτη εδώ, τούτη, όσο γάζει και να ήταν, δεν σου λέω ότι πρώτα απ' όλα δεν είναι μορφωμένα παιδιά. Δεν μπορούν να σταθούν. Στη δεύτερη κουρβέντα αρπάζονται, την τρίτη του λένε κατσίκια, γίδια. Αλλά ο κόσμος αυτά θέλει. Τη βρισιά θέλει και κανιά κατακεφαλιά. Τη κατακέφαλα που δίνα. Δεν μιλάμε για φόνους τώρα και για τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Δεν θέλω να πιστέψω ότι φτάσανε σε τέτοιο σημείο να πάνε να σκοτώσουν. Εγκληματικοί λέει. Μπορεί να είναι, δεν το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το πω όμως. Λοιπόν. Κύριε Σχύρη, λέει την αλήθεια, χαμογελάω. Κι εγώ χαμογελάω. Για κλαίμε είμαστε, όχι για χαμογελάμε, αλλά δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα αυτά τα οποία διηγείται ο Αργύρης. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Θα είστε καλά.